samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Δεν μιλάμε για εσωτερικό τουρισμό. Δεν μιλάμε για τουρισμό από Τουρκία που αυτά που μεταξέρουν νωρίς. Όπως δεν μιλάμε και για Ιταλούς που επίσης είναι νωρίς. Μιλάμε για τις υπόλοιπες αγορές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι Γερμανοί για Σάμο είναι σχεδόν 50% κάτω. Οι Ολλανδοί είναι 45% κάτω. Οι Σκανδιναβοί είναι σχεδόν 40% κάτω. Οι Βέλγοι είναι το 50% κάτω. Οι Εγγλέζοι το 30%. Και οι Ανατολικοί που είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Σλοβαίνοι, Τσέχοι, Πολωνοί, μιλάμε για 60-70% είναι αναλόγως στην αγορά. Αυτή τη στιγμή, κατά βάση, τα προγραμματισμένα αεροπλάνα είναι όλα ακόμα στη θέση τους. Εκτός σε λίγο να εξαιρέσω. Δεν έχει γίνει κάποιο μεγαλισμό. Μέσα στον Φλεβάρι, όμως, όλα τα γραφεία θα κάνουν κάποιο λεγόμενο screening που λέμε εμείς. Θα τσεκάρουν τις θέσεις τους με τα κρεβάτια τους. Και άμα δουν λοιπόν ότι δεν πουλάνε, θα κυρώσουν τα αεροπλάνα. Και άμα κυρώσουν τα αεροπλάνα. Τελείωσε το 16. Γιατί μου τελείωσε το 17. Αλλά τέλος πάντων το 16 τελείωσε. Οι Σκανδιναβοί στο μείον 40, το οποίο είναι και λίγο αδικαιολόγητο, δεν φταίει μόνο το μεταναστευτικό για τους Σκανδιναβούς ειδικότερα. Οι Ολλανδοί και αυτοί στο μείον 45 και οι Βέλγοι στο μείον 50. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Οι κρατήσεις, ειδικά για Σάμο, Λέσβο και Κο, απλά δεν έρχονται. Προσπαθούμε με κάποιες προσφορές να καθυστερήσουμε την ακύρωση αεροπλάνων. Ήδη κάποιες θέσεις έχουν χαθεί. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν ακυρωθεί πολύ περισσότερες θέσεις. Για να βάλουμε τη συζήτηση στη βάση της, γιατί υπερφέρει και ο Δήμος, είμαστε πολίτες. Είμαστε ότι είστε κι εσείς. Απουσιάζει σήμερα η κεντρική διοίκηση που είναι η κυβέρνηση, γιατί προφανώς ο άνθρωπος συμμετής δεν μπόρεσε να έρθει με το αεροπλάνο. Την ίδια αγωνία που έχει ο κάθε πολίτης έχουμε και εμείς. Αναλαμβάνει ο καθένας από εμάς την ευθύνη να πει ότι αν δεν κάνουμε hot spot δεν θα έρθουν μεταβάστες. Εσείς που είστε αυτή τη στιγμή στην αίθουσα είστε σίγουροι ότι αν στη Σάμο δεν γίνει hot spot και θα συζητήσουμε για το hot spot. Τι είναι το hot spot, πώς το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον. Εσείς είστε σίγουροι δεν θα έρθουν μετανάστες ή θεωρείτε δίκαιη, αν θέλετε, εισαγωγικά τη θέση που λέει να μην κάνουμε στην Go Hot Spot για να πάνε στο αμέσως επόμενο νησί μετανάστες του παραπάνω. Αν δεχτούμε σαν αξίωμα ότι δεν θα έρθουν μετανάστες σε ένα νησί που δεν έχει Hot Spot, διότι ήρθανε φέτος, ανεξάρτητο το αν υπήρχαν δεν ήρθαν Hot Spot, ποιος μπορεί να αναλάβει τοπικά λοιπόν την ευθύνη να πει ότι εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει σημείο καταγραφής, γιατί αυτό είναι το Hot Spot, η καταγραφή δίνει το πιστοποιητικό. Ποιος μπορεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη και να πει δεν κάνουμε, δεν θέλουμε πουθενά σε κανένα σημείο του νησιού μας και άρα γλιτώσαμε από το πρόβλημα. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό το κάνουμε. Το συγκεκριμένο σημείο θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι μόλις 400 μέτρα από την ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα είναι μια πόλη πάνω από την πόλη. Απ' την άλλη υπάρχουν και πάρα πολλά λειτουργικά προβλήματα που θα δημιουργήσουν σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Και θα κρατήσω και τη φράση του Προέδρου για τον Νόμπελ Ειρήνης που ζητάμε οι νησιώτες. Το τυράκι δεν το τσιμπήσαμε νομίζω περισσότεροι από εμάς. Κάποιοι από εμάς δεν ψηφίζανε για να πάρουμε τον Νόμπελ, γιατί κάποιοι θέλουν να πάρουν τον Νόμπελ για να γίνουν μάγκες. Τα Νόμπελ δεν δίνονται έτσι. Η πρόταση του κ. Κατρακάζου προς το Υπουργείο Τουρισμού για οικονομική στήριξη έχει μεγάλη βάση. Αν μας δώσουν χρήματα για την προβολή μας, η προβολή μας δεν θα γίνει μόνο μέσω περιπτέρων που μας δίνουν ήδη δωρεάν, θα πρέπει να γίνουν και διαφημιστικές καμπάνιες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στο εξωτερικό, για να δείξουμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Και το ξέρουμε εμείς εδώ ότι δεν έχουμε πρόβλημα, το έχουμε διαχειριστεί σωστά. Το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, ΣΚΟ. Αυτή τη στιγμή η ΚΟΣ δεν έχει ροές, όμως η ΚΟΣ δεν θα έχει τουρίστες. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν ξεκίνησε το πρόβλημα, έγιναν επεισόδια εκεί, τα δείξανε και φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας. Και τώρα που γίνεται όλο αυτό με τα ΜΑΤ που τσακώνονται για πού θα γίνει το hot spot, που εκεί θα γίνει το hot spot, γιατί και εδώ είναι αποφασισμένο να γίνει, εμείς απλώς θα το δεχτούμε. Δεν έχουμε καλή άλλη επιλογή. Αυτό που κάνουν αυτοί εχθές και προχθές, που δεν αφήσαν τον Υπουργό, που πλακώνονται, που κάνουν, που δείχνουν,
Μην νομίζετε, την επόμενη εβδομάδα ήταν 60%, ήταν 70% κάτω. Νομίζω ότι γι' αυτό προκαλέσαμε. Το ευχάριστο είναι ότι το πρόβλημα το εντοπίζει πάρα πολύς κόσμος, οπότε είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Χάρηκα που και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης υποστηρίζει και είναι, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες ενέργειες για το καλό του τουρισμού. Ευελπιστώ ότι το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη από την κυβέρνηση. Samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.